θα καλημερίσω τον πρόεδρο των ξενοδοχοϊπαλλήλων, τον κύριο του Συλλόγου Ξενοδοχοϊπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Κοκολάκη και βέβαια τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που θα έλεγε κάποιος μπορεί και να σας ικανοποιούν πολύ περισσότερο. Διότι εδώ έχουμε την υπογραφή μιας κλαδικής σύμβασης και δεν ξέρω όλο αυτό το πράγμα πώς εσείς το μεταφράζετε, κύριε Κοκολάκη, πόσο ικανοποιημένοι είστε και πώς συνεχίζετε. Σίγουρα μας ικανοποιεί το γεγονός ότι για άλλη μια φορά υπογράφτηκε κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας ούτως ώστε να καλυφθούν όλοι οι ξενοδοχοϊπάλληλοι της χώρας. Πρέπει να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες σε μια εποχή που πραγματικά ο τουρισμός πάει πολύ καλά τόσο σε αφίξη όσο και σε έσοδα. Από εκεί και μετά πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι έχουμε διετή σύμβαση με αυξήσεις 10,5%. Από εκεί και μετά εντάσσονται και νέες ειδικότητες στη συγκεκριμένη σύμβαση και επίσης διασφαλίζονται αυτοί οι εργαζόμενοι που προέρχονται από γραφεία ευρέσεως εργασίας και οι μισθοί τους αυξομειώνονται με τους μισθούς των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Τι σημαίνει εντάσσονται και νέες ειδικότητες, σε ποιους αναφέρεστε? Στην κλαδική σύμβαση δεν υπήρχαν ο αποθηκάριος μέσα και επίσης ο κρεοκόπτης. Άρα εντάσσονται δύο ειδικότητες με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ειδικά στην πρώτη κατηγορία της σύμβασης μπαίνει ο αποθηκάριος και στη β' κατηγορία μπαίνει ο κρεοκόπτης. Αυτό σημαίνει ότι και αυτές οι ειδικότητες οι εργαζόμενοι προστατεύονται μέσω της συλλογικής σύμβασης πέρα από το από τα μισθολογικά, αλλά υπάρχουν και θεσμικά δικαιώματα που απορρέουν μέσα από τη σύμβαση. Όπως είναι η επαναπρόσληψη, όπως είναι η αποζημίωση λόγω απόλυσης και ένα σωρό άλλα δικαιώματα που αναφέρονται μέσα στη σύμβαση. Ζητούμενο είναι να δούμε και αν βέβαια μετά και την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης αν αυτό μπορεί να μετρήσει και θετικά στο να ασχοληθεί κάποιος με το δικό σας το χώρο, το δικό σας τον κλάδο, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε, κύριε Κοκολάκη, όλα αυτά τα ευτράπελα τα οποία συμβαίνουν στη δική σας εργασιακή καθημερινότητα, έτσι. Και γι' αυτό βέβαια υπάρχουν και αυτές οι πολύ μεγάλες ανάγκες σε εργατικά χέρια κάθε χρόνο. Πιστεύουμε ότι είναι ένα κίνητρο που τόσο ώστε να καθίσουν και να μπουν νέοι ξενοδοχοϊπάλλοι στο επάγγελμα. Από εκεί και μετά όμως είναι το βασικότερο απ' όλα είναι οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είναι η τήρηση και η εφαρμογή αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς πρέπει να στελεχωθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί που το ώστε να ελέγχουν, γιατί το έχουμε πει και ξαναπεί ότι υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα όσον αφορά στα ξενοδοχεία. Είναι λοιπόν ένα βασικό κομμάτι, πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι προσεκτικοί, γιατί αυτό το διάστημα τους καλάνε και κλείνουν συμφωνίες, καλώς κάνουν και συζητάνε, από εκεί όμως και μετά πρέπει όλοι να μάθουν ότι πρέπει να προστατεύσουν αυτή τη σύμβαση, πρέπει να πληρώνονται με αυτή τη σύμβαση και να μην κάνουν συμφωνίες υποδιέστερες από αυτό που προβλέπονται. Γι' αυτό και το σωματείο μας είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Όποιος εργαζόμενος, όποια εργαζόμενη έχει οποιαδήποτε απορία όσον αφορά το μισθό του και τα δικαιώματά τους μπορούν να έρχονται στο σωματείο. Εκεί υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που τους ώστε να βγάζει μισθοδοσία και πώς θα δικαιούνται ο κάθε εργαζόμενος. Ούτως ή άλλως, λίγο πολύ ξέρουμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα για του χρόνου, εφόσον δεν έχουμε τίποτα μπροστά μας το οποίο να είναι άσχημο. Τέλος πάντων, με αυτά τα ευτράπελα τα οποία συμβαίνουν, κύριε Κοκολάκη. Σίγουρα είδαμε πολλά γεγονότα φέτος να συμβαίνουν στο χώρο μας. Είδαμε να καταπατείται η εργατική νομοθεσία. Είδαμε να επιστρέφουν εργαζόμενοι το μισθό του στα δεδουλευμένα τους. Αυτά τα πρέπει πραγματικά να σταματήσουμε εάν θέλουμε ένα ποιοτικό τουρισμό, εάν θέλουμε εργαζόμενους να υπάρχουν στο χώρο. Πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν οι ξενοδόχοι, πρέπει να υπάρχει σεβασμός, πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να δείξει το πρόσωπό της και να στηρίξει αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η σεζόν έληξε, θα πούμε 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Από εκεί και μετά υπάρχει θέμα με την κρίση αυτή τη στιγμή που περνούμε, την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια.
Είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο αυτό που το σώστε οι εργαζόμενοι να φεύγουν και να πάνε σε άλλους εργασιακούς χώρους να δουλέψουν για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και, λοιπόν, και βάσει των εξελίξεων αυτών, δηλαδή με την υπογραφή της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έχει διετή διάρκεια, όποιος πάει να κλείσει κάποια συμφωνία βάσει αυτών που λέτε αυτή την ώρα, εφόσον τους καλούν τους ανθρώπους, νομίζω ότι θα πρέπει να το έχει κατά νου και αυτό, ότι θα πρέπει να κινηθεί πάνω σε αυτά τα δεδομένα, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το αυτονόητο. Πρέπει να πληρώνει βάση αυτής της σύμβασης. Πιστεύουμε ότι πλέον οι μισθοί είναι πολύ αξιοπρεπείς. Να καταλάβετε ότι αρχίζουν πλέον από 830 η κατώτερη κατηγορία. Ανεβαίνει μέχρι και 930. Βασικός μισθός συν προσάφηση πάνω σε αυτά είναι το επίδομα γάμου 10%, σχολής 10%, εποχικό 10%. Ο μάγειρας 10% στο αντιγυνό, η καμαριέρα 5%. Άρα πιστεύουμε ότι είναι μια αξιοπρεπή σύμβαση που οι εργαζόμενοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας. Και αρκετές διευκρινήσεις επίσης κατά την ομιλία του Υπουργού Υποδομών στο ΣΕΤΕ με τον τουρισμό, με τη συνεργασία του ειδικού του Υπουργείου και του Υπουργείου Τουρισμού και με τον κύριο Κικίλια, όπως επίσης και για τα έργα, έργα ακόμα και στην Κρήτη, όπως Βόρειος Οδικός Άξονας, όπως αεροδρόμιο στο Καστέλι, γιατί όλα αυτά πάντα έρχονται το ένα να κουμπώσει με το άλλο πάνω σε αυτή την βαριά βιομηχανία, την τουριστική βιομηχανία. Ακριβώς, είναι όλα αυτά συνδυαστικά όπως πολύ καλά το είπατε. Πρέπει λοιπόν να λειτουργούμε σαν σύνολο για να δούμε πραγματικά, γιατί κακά τα ψέματα ο τουρισμός θα έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Το είδαμε από το 19 να εξελίσσεται, το είδαμε τώρα το 22 και πιστεύουμε ότι και με το άνοιγμα του αεροδρομίου πραγματικά θα υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στην Κρήτη, οπότε χρειαζόμαστε και έργα συνδυαστικά που το σώστε όλοι αυτοί οι επισκέπτες που θα έρθουν να εφεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα από τον 984.